Είναι οι αποκλειστικές εικόνες του Σταρ από την έξοδο του Γιώργου Μαρίνου από το νοσοκομείο. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τον αγαπημένο καλλιτέχνη μετά από πολλά χρόνια και μετά την πρόσφατη περιπέτεια με την υγεία του. Φοράει μαντήλι στο κεφάλι του. Το πρόσωπό του δείχνει την ταλαιπωρία και την αγωνία των ημερών. Αν και ο ίδιος έδειξε πως διαθέτει αισιοδοξία και ψυχική δύναμη. Τηλεοπτικά έχουμε να τον δούμε πολλά χρόνια. Πρωτοπόρο σόουμαν για την εποχή του. Το όνομά του είχε ταυτιστεί με την επιτυχία, ακούραστος και πάντα χαμογελαστός. Τα τελευταία χρόνια είχε αποσυρθεί στο σπίτι του, μακριά από όλους και από όλα, και η περιπέτεια της υγείας του έδειξε και τους αληθινούς του φίλους. Βάλαμε ένα μπαλονάκι γιατί μια αρτηρία του είχε κλείσει, γιατί τίποτα άλλο δεν έχει συμβεί. Ο γιατρός του μας είπε ότι είναι πολύ καλά, δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα. Όλες αυτές τις μέρες που ο Γιώργος Μαρίνος βρισκόταν στο νοσοκομείο, ελάχιστοι ήταν εκείνοι που επικοινωνούσαν μαζί του. Ενώ αυτό το διάστημα ο γνωστός καλλιτέχνης έχει περισσότερο ανάγκη τους φίλους του από ποτέ. Εμείς είμαστε πολύ κοντά του. Το μόνο που μπορώ να σου πω ότι κανένας άλλος δεν ήταν κοντά του. Όλοι παίρνουν πληροφορίες από μένα τηλεφωνικά, ενώ ο Γιώργος χρειάζεται τις παρουσίες. Έρχονται εδώ πέρα για ένα λεπτό, λένε γεια σου, τι κάνεις Γιωργάκη, και φεύγουν. Ο στίχος τραγουδιού προφητικός γνώριζε και εκείνος πολύ καλά πως η μοναξιά συνοδεύει πάντα την επιτυχία. Και έρχεται στο σπίτι του οποίου. Το σπίτι του είναι λίγο μακριά, όπως ξέρεις, δεν μπορεί να πάει εκεί, γι' αυτό θα τον φιλοξενήσουμε εμείς. Τώρα θέλει να αφήσει πίσω του όλες αυτές τις μέρες βάζοντας νέους στόχους.